γίνει αυτές οι τρεις προτάσεις. Διαβάσω και καταλήγουμε σε κάποια. Ένα είναι το γεγονός που είπε το εργατοπαλλητικό κέντρο και κάποιοι άλλοι δύο φορείς, στους οποίους αυτή τη στιγμή δημούν, ότι μιλάνε για ένα συλλαλητήριο την Τετάρτη το απόγευμα. Το οποίο εννοείται. Σε αυτό που έχουν καταλήξει όλοι είναι σε ένα γενικό συλλαλητήριο, σε Χίο και σε Μυτιλίνη, για Τετάρτη 23 Δευτέρου. Ώστε να έχουμε το απόγευμα, ώστε να έχουμε και... Το απόγευμα, με συγχωρείτε, νυχτώνει εύκολα και παρισφύγουν διάφορα στοιχεία. Μέρα μεσημέρι, 11 η ώρα, για να μπορούν να έρθουν και τα χωριά. Αφού θα υπάρχει και απεργία, αφού θα υπάρχει και απεργία, δηλαδή θα συμμετέχουν και άνθρωποι εργαζόμενοι, να γίνει πολύ. Ωραία. Άρα καταλήγουμε σε γενικό συλλαλητήριο σε Χίο και Μυτιλίνη, Τετάρτη 23 Δευτέρου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Απλά θα πρέπει να βρεθούμε. Γιατί Λέσβο, αφού πάνε και στη Μυτιλίνη, και στη Χίο. Λέσβο, όχι Μυτιλίνη, Λέσβο. Να, συγγνώ. Απλώς θα γίνει στη Μυτιλίνη. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, στην ίσο Λέσβο, στην πόλη της Μυτιλίνης, για να το θέσουμε σωστά. Λοιπόν, και αντιστοίχως στη Χίο, Τετάρτη 23 Δευτέρου, 12 η ώρα. Απλά θα πρέπει να μιλήσουν όλοι οι φορείς, ώστε να καθορίσουμε το πλαίσιο στην ατζέντα την οποία θα έχουμε για το τι ακριβώς ζητάμε, το οποίο, αυτό που είπε πολύ σωστά και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μυτιλίνης, ο κ. Κουζινόγλου, για να προχωρήσουμε και περαιτέρω, όχι μόνο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε και ο κ. Σπυλάνης, για να μπορέσουμε να προσπίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών.